σας. Σήμερα στην εκπομπή μας έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Καλτσόνη. Κύριε Καλτσόνη, γεια σας. Χαίρετε. Χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας. Και εμείς, να χαιρετήσω και τους φίλους μας, τον Αντώνη και την Πάολα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, κύριε Καλτσόνη, είστε καθηγητής νομικής και καθηγητής θεωρίας του κράτους και δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μάλιστα, η Πάολα παρευρίσκεται σε ένα μάθημα που παραδίδεται στο Ανοιχτό Σπουδαστήριο της Άνοιξης, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ήταν αυτή που μας έφερε σε επαφή και την ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσω γρήγορα. Να δώσω μια διευκρίνηση πρώτα. Να δώσω μια διευκρίνηση. Ναι. Να δώσω μια διευκρίνηση, λέω. Γιατί οι ακροατές και οι θεατές πιθανά να μην καταλαβαίνουν ακριβώς για τι πράγμα μιλάμε. Εγώ όντως είμαι καθηγητής θεωρίας κράτους και δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, νομικός στην αφετηρία και στη συνέχεια πολιτικός επιστήμονας. Ένα από τα μαθήματα που διδάσκω είναι λοιπόν το κινέζικο πολιτικό σύστημα, το οποίο το έχουμε μετονομάσει κατά κάποιο τρόπο σε σπουδαστήριο της αιώνιας άνοιξης, από μια ιδέα που είχε ένας Κινέζος αυτοκράτορας τον 17ο αιώνα, μια και γίνεται το μάθημα αυτό στο αιρινό εξάμηνο. Αυτό όλο είναι για διευκρίνηση. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο μάθημα, να συμπληρώσω εγώ που είμαι εκεί, που περνάνε ευχάριστα 2 ώρες και κάθε φορά είναι και πιο πολλής κόσμος. Δυσκολεύεσαι να βρεις να καθίσεις. Και να προσθέσουμε ότι υπάρχει περισσότερος κόσμος, γιατί νομίζω μου έχεις πει, Πάολο, ότι είναι ανοιχτό στο κοινό. Κάνω λάθος? Είναι ανοιχτό. Ναι. Έτσι, αυτό είναι σημαντικό, οπότε... Ναι, και αυτό να το πείτε, ότι είναι στο δημόσιο ελληνικό δωρεάν πανεπιστήμιο. Είναι σημαντικό να το ακούει αυτό ο κόσμος. Κατά λάθος το είπα εγώ, αντί να πω αιώνιο σπουδαστήριο της Άνοιξης, είπα ανοιχτό σπουδαστήριο της Άνοιξης. Η ουσία είναι ίδια, λοιπόν. Λοιπόν, μπαίνουμε σε ένα μεγάλο κεφάλαιο. Εμείς, δηλαδή, εννοώ, εσείς έχετε μπει. Εμείς μπαίνουμε σε ένα μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται Κίνα. Η Κίνα είναι σχετικά λίγο γνωστή στο περισσότερο. Το folklore της Κίνας είναι γνωστό στο ευρύ ελληνικό κοινό. Λοιπόν, και θα ήθελα να μου πείτε γρήγορα, όσο πιο συνοπτικά μπορείτε, ποια είναι τα κλειδιά για να κατανοήσουμε την Κίνα, τη σημερινή Κίνα, κάτι γνώμη. Ναι, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, η Κίνα είναι η μεγάλη άγνωστη. Μάλιστα, αν συζητούσαμε πριν από μερικά χρόνια, λίγα χρόνια, μια δεκαετία, 20 χρόνια, αυτό θα ήταν ακόμα πιο έντονο, ότι είναι η μεγάλη άγνωστη. Γενικά στη Δύση, αλλά πολύ περισσότερο στην Ελλάδα. Εντάξει, στη Δύση φυσικά, επειδή υπήρχαν σχέσεις, επειδή υπάρχουν πανεπιστήμια, επειδή υπάρχουν κινέζικες σπουδές, τα πράγματα δεν είναι όπως είναι σε εμάς εδώ. Όμως εδώ στη χώρα μας υπάρχουν ελάχιστοι παράγοντες που μπορούν να μας οδηγήσουν σε μια στοιχειώδη γνώση με την Κίνα. Βέβαια, αυτό χρόνο με το χρόνο αλλάζει. Με αυτή την έννοια και για μένα ήταν μια μεγάλη πρόκληση το να μπορέσω να διδάξω το μάθημα Κινέζικο Πολιτικό Σύστημα, το οποίο διδάξω στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, όπως σας είπα. Τώρα, ό,τι αφορά τους βασικούς σταθμούς της σύγχρονης Κίνας, νομίζω ότι ο βασικότερος σταθμός της σύγχρονης Κίνας είναι η κατάληξη της μακράς επαναστατικής διαδικασίας στην 1η Οκτωβρίου 1949, δηλαδή και η ανακήρυξη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Γιατί με αυτό το ορόσημο η Κίνα βγήκε από την υπανάπτυξη, βγήκε από την περίοδο της καταλύστευσης, αυτό που οι Κινέζοι ίδιοι ονομάζουν αιώνας της ταπείνωσης. Θυμίζω ότι μέχρι το 1949 η Κίνα βρισκόταν τελευταία στην κατάταξη από την άποψη των οικονομικών δικτών, των κοινωνικών δικτών, της φτώχειας, του πληθυσμού και όλα τα σχετικά στοιχεία. Και σήμερα γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι είναι η δεύτερη οικονομία του πλανήτη και πάρα πολύ σύντομα ενδέχεται να γίνει, εγώ θεωρώ μάλλον βέβαιο, ότι θα γίνει η πρώτη οικονομία του πλανήτη. Όπως επίσης και ότι και το κοινωνικό τοπίο, η ζωή, δηλαδή η καθημερινή ζωή του μέσου Κινέζου πολίτη, έχει πάρα πολύ διευρυνθεί, τροποποιηθεί, βελτιωθεί σε σύγκριση με το παρελθόν. Άρα λοιπόν ο πρώτος μεγάλος σταθμός νομίζω ότι είναι η Επανάσταση και η επικράτησή της το 1949. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφοροι σταθμοί στη νεότερη Κίνα. Εγώ θα χώριζα, ας πούμε, 4 περιόδους θα διέκρινα. Μια πρώτη περίοδος από το 1949, την επικράτηση δηλαδή της Επανάστασης, μέχρι περίπου τα τέλη της δεκαετίας του 50, που είναι η πρώτη περίοδος
της οικοδόμησης του νέου κοινωνικο-οικονομικού συστήματος, του σοσιαλισμού, και είναι και ακριβώς η περίοδος που τίθενται οι βάσεις για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Και αυτό είναι καθοριστικό, πρέπει να το υπογραμμίσουμε, γιατί υπάρχουν διάφορες απόψεις και αναλύσεις που λένε ότι η Κίνα αναπτύχθηκε τα τελευταία μόνο χρόνια όταν έκανε ένα άνοιγμα στην οικονομία της αγοράς και τα σχετικά. Όχι, οι πραγματικές βάσεις της ανάπτυξης της οικονομίας της Κίνας τέθηκαν τη δεκαετία του 1950. Μια δεύτερη περίοδος, εγώ την ονομάζω και άλλη την περίοδο της ταραγμένης 20ετίας, είναι περίπου από το 1958 μέχρι λίγο μετά το θάνατο του Μάο Τσετούγκ, και περιλαμβάνει πράγματι μια ταραχώρηδη περίοδο με εσωτερικές συγκρούσεις, με αστοχίες στο επίπεδο, στο πεδίο της οικονομίας, όπως ήταν το μεγάλο άλμα μπροστά, όπως με την πολιτιστική επανάσταση. Μια τρίτη περίοδος είναι μετά το θάνατο του Μάο Τσετούγκ και μέχρι περίπου το 1990, που είναι η περίοδος της πολιτικής των τεσσάρων εξυγχρονισμών του Ντενγκ Σιαοπίνγκ, όπου ξαναβρήκε το νήμα κατά κάποιο τρόπο η χώρα της δεκαετίας του 50, και είναι και η περίοδος μετά το 1990, όταν έχουμε αυτό το ελεγχόμενο άνοιγμα στην οικονομία της αγοράς, το οποίο ξεκίνησε από το συνέδριο του κόμματος το 1992 και συνταγματικά, σε συνταγματικό επίπεδο, από την αναθεώρηση του συντάγματος του 1993, όταν τέθηκε και ο όρος, μέσα στο ίδιο το Σύνταγμα, ο όρος «σοσιαλιστική οικονομία της αγοράς». Αυτή είναι, κατά τη γνώμη μου, η βασική σταθμή της σύγχρονης Κίνας. Μάλιστα. Πολύ ωραία αυτή η σύντομη ιστορική περιήγηση που κάναμε. Είναι η βάση για να καταλάβουμε γιατί θα μιλήσουμε, και νομίζω ότι μπορούμε να μπούμε δυναμικά με ερωτήσεις. Και όπως πολύ ωραία έχετε πει στο παρελθόν, η Κίνα τελικά ήταν από πάρα πάρα πολύ καιρό μια μεγάλη δύναμη, απλά εμείς δεν το ξέραμε. Φυσικά, η Κίνα έχει μια ιστορία τεράστια πίσω της, οικονομική, πολιτιστική. Θυμίζω ότι είναι ενιαίο κράτος, περίπου στα σύνορα που είναι σήμερα, από το 220 π.Χ. Θυμίζω ότι το 1400-1500 ήταν η σημαντικότερη οικονομία του πλανήτη. Θυμίζω επίσης ότι τα πολιτιστικά της επιτεύγματα, ήδη από εκείνη την περίοδο, όταν η Ευρώπη βρισκόταν στο Μεσαίωνα, ήταν τεράστια. Θυμίζω επίσης ότι πολλά από τα πολιτιστικά της επιτεύγματα καταστράφηκαν, λαιλατήθηκαν και καταστράφηκαν από τους δυτικούς, τις δυτικές δυνάμεις, από τη Βρετανία, τη Γαλλία κτλ., την περίοδο του αιώνα της ταπείνωσης. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία πρέπει, νομίζω, να τα έχουμε υπόψη μας, για να μπορούμε στοιχειωδώς να έχουμε μια εικόνα του τι είναι η Κίνα. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, πολύ καλή περίληψη, και πρόλαβε πολύ γρήγορα ο κύριος Καλτσόνης να καλύψει πολλά από αυτά που ήθελα να ρωτήσω εγώ. Η δική μου ερώτηση ήταν γενικά για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο στην Κίνα μετά το 50. Νομίζω την κάλυψε σε μεγάλο βαθμό ο κύριος Καλτσόνης. Όντως η Κίνα δεν ξεκίνησε να προοδεύει μετά την αλλαγή στο πολιτικό σύστημα μετά το 1992. Τα θεμέλια τα έβαλε ο ΜΑΟ. Είναι πανάρχια χώρα. Μάλιστα το 220 πότε ήταν που έγινε η ενοποίηση. Δεν είναι η αρχή της κινέζικης ιστορίας. Είναι πολύ πιο πριν. Σωστά. Και τα προηγούμενα βασίλεια κινέζικα ήταν. Είναι μια πολιτική ενοποίηση. Η γραφή τους υπάρχει από πολύ πριν. Ήδη το 18ο αιώνα ο Άνταμ Σμιθ την αναφέρει στον πλούτο των εθνών ως το πιο προοδευμένο έθνος και τονίζει τα επιτεύγματά της. Ο Will Durant στη μεγάλη παγκόσμια ιστορία τονίζει τις αξίες του κινέζικου συστήματος, τους πειραματισμούς που κάνανε με διάφορα πολιτικά συστήματα, ακόμα και με κρατικά μονοπόλια κατά τη διάρκεια της θα λέγαμε βασιλείας των μεγάλων αυτοκρατόρων, τη διαφορετική αντίληψη που έχουν για τη διακυβέρνηση οι Κινέζοι, διότι η αυτοκρατορία δεν είναι ακριβώς η αυτοκρατορία όπως την καταλαβαίνουμε στη Δύση, ελέω Θεού, είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά είναι ένα άλλο ζήτημα και αυτό μεγάλο. Ναι. Εγώ θα ήθελα... Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι διαβάζοντας το βιβλίο του κύριου Καλτσόνη για το κράτος στην Κίνα, με το οποίο συμφωνώ στα πιο πολλά, απλά είμαι λίγο πιο ευνοϊκός προς την Κίνα, θέλω να πω για το πώς, ότι είναι μια ισορροπημένη
ματιά στην Κίνα, με τα υπέρ και τα κατά των διαφόρων περιόδων. Και θα ήθελα έτσι να ρωτήσω τον κύριο Καλτσόνη να μας πει για τους διάφορους πειραματισμούς που γίνανε. Μας ανέφερε δηλαδή μέχρι τώρα, μας είπε για το μεγάλο μάλμα μπροστά, για την πολιτιστική επανάσταση, για την, εγώ θα πρόσθετα και το θάρρος του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας να αναγνωρίσει τα λάθη του και να αλλάξει πορεία, και να μας πει ποιοι είναι οι οικονομικοί και κοινωνικοί πειραματισμοί που γίνονται σήμερα στην Κίνα, με ποιον τρόπο δοκιμάζονται ενδεχομένως σε τοπικό επίπεδο και άλλα λάθη ή σωστά που έχουν κάνει, τι μπορούμε να μάθουμε εμείς στην Ελλάδα από αυτά. Αυτό, ας κρατήσω την ερώτηση μου εκεί. Και θέλω για να προσθέσω, για να κάνω πιο σαφή την ερώτηση, αυτά που αναφέρουμε εμείς στη Δύση ως λάθη της Κίνας είναι η δυτική ματιά που έχει την γεωστρατηγικούς λόγους από πίσω. Άλλα πράγματα που εγώ βλέπω ως λάθη, ένα από τα οποία για παράδειγμα ήταν ο πόλεμος της Κίνας εναντίον του Βιετνάμ, δεν τα αναφέρει κανένας ως λάθη στην Κίνα, στη Δύση μάλλον. Αυτό, θέλω να ακούσω λοιπόν, επειδή επεκτάθηκα πολύ, για αυτά που γίνονται σήμερα στην Κίνα, τους διάφορους πειραματισμούς, πώς αποδίδουν και τι μπορούμε να μάθουμε εμείς στην Ελλάδα από αυτούς. Εγώ να ξεκινήσω από το τελευταίο που είπατε, γιατί έχει μια αξία και το τονίζω πάντα. Δηλαδή, υπάρχουν δύο διαφορετικά επίπεδα να προσεγγίσει κανείς τα ζητήματα της Κίνας. Δηλαδή, είναι ένα ζήτημα του τι λέει η Δύση, η πολιτική της, η κυρίαρχη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και ένα άλλο πράγμα, μια επιστημονική προσέγγιση της Κίνας. Εγώ νομίζω ότι μια επιστημονική προσέγγιση και ανάλυση της κινέζικης πραγματικότητας, είτε μιλάμε για την οικονομία, είτε μιλάμε για την πολιτική, είτε μιλάμε για την εξωτερική πολιτική, είτε μιλάμε για τον πολιτισμό, για οτιδήποτε, πρέπει να αποφεύγει, όπως πάντα, είτε τη δαιμονοποίηση, είτε τον εξοραϊσμό. Πρέπει δηλαδή η επιστημονική προσέγγιση, προσπάθησα να το κάνω αυτό στο βιβλίο μου, δεν ξέρω αν τα κατάφερα φυσικά ή αν τα κατάφερα 100%, εννοείται, κανείς δεν έχει το αλάθητο, αλλά θεωρώ ότι από άψη αρχής πρέπει η επιστημονική προσέγγιση να έχει αυτά τα κριτήρια. Ούτε δαιμονοποίηση, ούτε ωρεοποίηση. Και βέβαια, η οποιαδήποτε ανάλυση δεν μπορεί να έχει το χαρακτήρα του διδακτισμού. Δηλαδή, να υπαγορεύσουμε εμείς εδώ, από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, να πούμε στον κινέζικο λαό ή στην κινέζικη κυβέρνηση τι θα κάνει και πώς θα κυβερνήσει. Έτσι. Φυσικά, μπορούμε να αναλύουμε, μπορούμε να λέμε αυτή ή την άλλη άποψη με βάση τα δεδομένα που έχουμε. Έρχομαι τώρα στο καθεαυτό ερώτημα. Και το πιάνω με αυτό που λέγαμε πρωτήτερα. Το ξεκινάω. Δηλαδή, ότι υπογραμμίζω πάλι, το ξαναλέω, τα θεμέλια της οικονομικής ανάπτυξης της Κίνας τέθηκαν τη δεκαετία του 50. Γιατί το υπογραμμίζω αυτό? Γιατί πρέπει να δούμε 2-3 βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτο βασικό χαρακτηριστικό. Το θεμέλιο ήταν η εθνικοποίηση των βασικών μέσων παραγωγής. Χωρίς αυτό δεν θα μπορούσαν να είχαν συμβεί όλα τα υπόλοιπα. Δεύτερο θεμέλιο ήταν οι τεράστιες προσπάθειες καταρχήν για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού τη δεκαετία του 50 και για την άνοδο του μορφωτικού επίπεδου του λαού. Χωρίς αυτό το στοιχείο επίσης δεν θα μπορούσε να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη. Τρίτο στοιχείο, συνδεδεμένο με τα προηγούμενα, είναι ο οικονομικός σχεδιασμός. Χωρίς τον οικονομικό σχεδιασμό δεν θα μπορούσε να έχει υπάρξει η ανάπτυξη που βλέπουμε σήμερα. Το σημερινό αποτέλεσμα, παρά τις μεγάλες διακυμάνσεις, τις διαφοροποιήσεις, τις αλλαγές, ακόμα και τους μεγάλους μετασχηματισμούς που μπορεί να τους αξιολογεί κανείς έτσι ή αλλιώτικους, είναι αποτέλεσμα ενός σχεδιασμού που ξεκίνησε εκείνη τη δεκαετία. Είπανε, στην αρχή λέγανε σε πιο λίγα χρόνια, λέγανε σε 30 χρόνια θα φτάσουμε τη Δύση, στις αναπτυγμένες χώρες της Δύσης. Μετά ήταν ότι αυτό ήταν λίγο βιαστικό και είπανε θα φτάσουμε σε 7 δεκαετίες. Και πράγματι βλέπουμε ότι αυτό συνέβη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους σημερινούς πειραματισμούς, αν τους ονοματίσουμε έτσι, σε εισαγωγικά, τη σημερινή οικονομική πολιτική, αυτή κυρίως χαράχτηκε, ξαναλέω, μετά το 1990, αν και στοιχεία υπήρχαν και πρωτήτερα. Δηλαδή, μετά το 1978, η πολιτική των τεσσάρων εξυγχρονισμών του Deng Xiaoping εισήγαγε στοιχεία τέτοια, δηλαδή συνεργασίας με το ξένο κεφάλαιο, περιορισμένου ανοίγματος στην οικονομία της αγοράς. Στην αρχή ήταν για μικρές επιχειρήσεις, μέχρι 8 εργαζόμενους, 9 εργαζόμενους. Μετά το 1990, φυσικά, αυτό άλλαξε πολύ σημαντικά. Σήμερα έχουμε μια οικονομία όπου
Υπάρχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις, υπάρχουν πολύ μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά οι σημαντικότερες επιχειρήσεις της χώρας βρίσκονται ή ελέγχονται από το κράτος. Και αυτό είναι ένα καθοριστικό στοιχείο, γιατί δίνει ακόμα τη δυνατότητα, ακόμα και στο πλαίσιο των σημερινών κοινωνικο-οικονομικών σχέσεων, δίνει τη δυνατότητα στο κράτος να μπορεί να καθοδηγεί την οικονομική ανάπτυξη. Και μάλιστα συμβαίνουν και διάφορα έτσι που εμείς εδώ στη Δύση μπορεί να τα βλέπουμε και λίγο παράξενα. Ας πούμε, ξέρουμε όλη την περίπτωση της εταιρείας οι σχεδιασμοί της αντέβαιναν στους σχεδιασμούς του κράτους και ξέρουμε πάρα, πάρα πολύ καλά. Να αναλάβετε, γιατί για κάποια στιγμή πάγωσε το δίκτυο, χάσαμε τα τελευταία από ωραία, ωραία, ναι. Εταιρεία, δηλαδή το όνομα της εταιρείας του. Ναι, αν θυμάμαι καλά, Alibaba λεγόταν η εταιρεία. Εμπόριο. Έτσι, ναι. Καλά θυμάμαι. Εμπόριο online, ναι. Μπράβο, Alibaba. Ναι, ναι. Μπράβο, ναι. Τις οποίες οι σχεδιασμοί δεν εναρμονίζονταν με τους γενικότερους κρατικούς σχεδιασμούς, με αποτέλεσμα να παρέμει το κράτος και ο επιχειρηματίας κάποια στιγμή να πει: παιδιά, να σηκώσει τα χέρια ψηλά και λέει: εντάξει, εγώ πάω στην άκρη, αποσύρομαι κτλ. Και δεν είναι μοναδική περίπτωση. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Θυμάμαι και μνημονεύω και στο βιβλίο μια περίπτωση μεγάλης εταιρείας παραγωγής αλουμινίου, η οποία εξαναγκάστηκε από το κράτος να περιορίσει την παραγωγή της για να μην έρχεται σε ανταγωνισμό με τις κρατικές επιχειρήσεις. Τι βλέπουμε δηλαδή? Βλέπουμε ένα μοντέλο ισχυρής κρατικής παρέμβασης. Μπορεί αυτό κανείς, εγώ τουλάχιστον το αξιολογώ ως ένα μοντέλο κρατικού καπιταλισμού ή γραφειοκρατικού καπιταλισμού. Άλλος μπορεί να το αξιολογήσει και να το ονοματίσει διαφορετικά. Ανεξάρτητα όμως από αυτή ή την άλλη ή τον άλλο χαρακτηρισμό, η ουσία είναι ότι, και αυτό είναι ένα δίδαγμα νομίζω γενικότερο, όχι για να αντιγράψει κανείς μηχανιστικά, αλλά για να σκεφτεί πάνω σε αυτό, και ένα δίδαγμα και για χώρες όπως η Ελλάδα, ότι η κρατική παρέμβαση και ο δημόσιος τομέας της οικονομίας είναι οι αναγκαίες προϋποθέσεις, οι απολύτως αναγκαίες προϋποθέσεις για να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη και για να υπάρξει κοινωνική ανάπτυξη και εξάλληψη της φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων. Αυτό είναι το δικό μου συμπέρασμα τουλάχιστον. Δεν λέω ότι πρέπει κανείς να μιμηθεί άκρητα το κινέζικο μοντέλο. Δεν λέω ότι πρέπει να γίνει μηχανιστική μεταφορά. Προς Θεού, θα ήταν αστείο να το πει κάτι τέτοιο κανείς, ακόμα και από την άποψη των μεγεθών, έτσι, που είναι πολύ διαφορετικά. Ωστόσο, ξαναλέω, ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός της οικονομίας από το κράτος, ο ρόλος ο καθοδηγητικός του δημόσιου τομέα της οικονομίας, η άνοδος του μορφωτικού επίπεδου του λαού είναι τα καθοριστικά στοιχεία που όχι μόνο στην περίπτωση της Κίνας αλλά και σε περίπτωση άλλων χωρών έχουν αποδείξει επανειλημμένα ότι είναι η οδός για την οικονομική ανάπτυξη και μπορεί να είναι και η οδός για την εξάλληψη της φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων, αν υπάρχουν και αντίστοιχες πολιτικές φυσικά. Ωραία. Κώστα, πριν κάνεις την ερώτησή σου, μου επιτρέψεις μια πολύ γρήγορη επερώτηση? Βεβαίως. Γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Συμφωνώ απόλυτα. Το επανέλαβε ο κύριος Καλτσόνης, τη σημασία του δημόσιου τομέα, τα μεγάλα επιτεύγματα, την πάταξη του αναλφαβητισμού, με τη σύγκριση που κάνουν και ήδη οι Κινέζοι με την Ινδία. Διότι για να αξιολογήσουμε ένα κράτος, πρέπει να μιλήσουμε ακριβώς για τα κράτη που ξεκινήσαν από την ίδια αφετηρία, δύο κράτη του ίδιου μεγέθους, 1,5 δισεκατομμύριο και τα δύο αυτή τη στιγμή. Περίπου. Το ένα μου επιτρέπετε μια μικρή ναι. διακοπή πάνω σε αυτό που ναι. λέτε, ένα στοιχείο, επειδή το έχω τώρα μπροστά μου. Ναι, ναι. Στην Κίνα σχεδόν το 100% του πληθυσμού ξέρει να διαβάζει και να γράφει. Στην Ινδία μόνο το 65%. Λοιπόν. Στην Κίνα το 98% των παιδιών 6-12 ετών πηγαίνει στο σχολείο. Στην Ινδία μόνο το 50%. Ακριβώς. Αυτό θυμόμουν και από το βιβλίο σας και μάλιστα θυμόμουν, το αναφέρουν και οι Κινέζοι, ότι όταν το 49... που είναι ο Οκτώβριος 49, αν δεν κάνω λάθος, που ιδρύεται το κράτος της Κίνας και αμέσως αναγκάζεται μέσα σε λίγους μήνες να χωθεί στον πόλεμο της Κορέας. Δηλαδή μετά το 52 ίσως μπορούμε να μιλάμε για μια κανονικότητα στην Κίνα και γίνεται και το πρώτο πενταετές πρόγραμμα. Ξεκινάει με ένα ποσοστό αναλφαβητισμού κοντά στο 95%, 98%. Δηλαδή η κατάσταση είναι τραγική. Πρέπει να τα πούμε αυτά. Η Κίνα ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση το 50 από ό,τι ήταν η Ελλάδα.
ή από ό,τι ήταν και οι περισσότερες αφρικανικές χώρες. Να δούμε να τονίσουμε τα επιτεύγματα. Αυτό είναι. Αλλά μία λέξη έτσι που στο βιβλίο σας θέλει κάπως είχα μία ένσταση είναι η χρήση του χαρακτηρισμού πατερναλισμός όσον αφορά την αντιμετώπιση των ιδιωτών του ιδιωτικού καπιταλισμού. Γιατί όχι να μην τους ονομάσουμε για παράδειγμα ένα ρόλο κομισάριου από το κράτος, το οποίο είναι στα πλαίσια μιας σοσιαλιστικής μετάφρασης. Δηλαδή ότι ναι, μεν έχουμε ανάγκη κάποιους τεχνοκράτες την τεχνολογία που φέρνουν με βάση τις ξένες επενδύσεις κτλ. Αλλά κρατάμε ένα σφιχτό έλεγχο έτσι ώστε να μην ξεφύγει η κατάσταση. Μάλιστα, δεδομένου το ότι τα πρώτα σημάδια της ιδιωτικοποίησης ξεκινάνε από το 1990, παρόλα αυτά η Κίνα εξακολουθεί να κρατάει το μεγαλύτερο και τις κύριες βιομηχανίες, θα τις αναφέρετε, ενέργεια, μεταφορές κτλ., καλλιουργία, ασφάλεια, τα πάντα υποκρατικό έλεγχο και δεν έχει ιδιωτικοποίησει τις πιο κερδοφόρες εταιρείες αυτές που στη Δύση πιέζει το Δουνουτού, πιέζουν οι κυβερνήσεις να ιδιωτικοποιήσουν έτσι ώστε να φέρουν σίγουρο κέρδος, δηλαδή τις μεγάλες εταιρείες αναλλαστικών αναγκών, mm-hmm. οι οποίες δημιουργούν και, και κέρδη ουσιαστικά ρεντιέρικα, δηλαδή φεουδαρχικά, σίγουρα. Να σας πω, ναι. Πώς το βλέπω. Καταρχήν αυτή είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, δύσκολη συζήτηση. Ναι. Το ερώτημα αυτό καθεαυτό. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και αναλύσεις για το ζήτημα. Εγώ θεωρώ ότι με απόλυτη ασφάλεια δεν μπορεί κανείς να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα και γι' αυτό θα πρέπει να είναι καλής να διατυπώνει φυσικά το συμπέρασμά του, όπως κάνω και εγώ στο βιβλίο μου, χωρίς να διεκδικεί την απόλυτη αλήθεια. Και δεν τη διεκδικώ. Γι' αυτό το λέω. Εμένα τι μου φαίνεται διαφορετικό. Γιατί και στη δεκαετία του 50 υπήρχαν και τότε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Δηλαδή, στην πρώτη φάση της ανάπτυξης, της οικοδόμησης του σοσιαλιστικού κοινωνικο-οικονομικού συστήματος, λόγω μιας σειράς ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, ορθά, η Κινέζικη κυβέρνηση τότε δεν εθνικοποίησε το σύνολο των επιχειρήσεων, εθνικοποίησε μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις, κάποιες ακόμα και από αυτές τις άφησε στα χέρια των ιδιωτών, προκειμένου να συνεργαστεί μαζί τους, να τις αναγκάσει σε συνεργασία κατά κάποιο τρόπο και να μπορέσει να δώσει μια όθηση στην ανάπτυξη της παραγωγής και των παραγωγικών δυνάμεων. Μια πολιτική αντίστοιχη, ας το πούμε έτσι, της λενινιστικής αντίληψης για τη νέα οικονομική πολιτική που εφαρμόστηκε στη Ρωσία το 1920, με επιτυχία επίσης στη Σοβιετική Ένωση το 1920. Και τη δεκαετία του 50, όντως, αναπόφευκτα, όταν έχουμε το βασικό μοχλό να είναι ο δημόσιος τομέας, ο σοσιαλιστικός τομέας της οικονομίας και να υπάρχουν και ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι ιδιώτες επιχειρηματίες προσπαθούσαν να κλέψουν, προσπαθούσαν να αποκρύψουν, προσπαθούσαν να αποφύγουν τις δεσμεύσεις που είχαν από το κράτος. Η παρέμβαση του κράτους υπήρχε και βασικό της εργαλείο τότε ήταν η παρουσία των εργατικών συνδικάτων και των επιτρόπων της κυβέρνησης στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σήμερα έχουμε μια λίγο διαφορετική κατάσταση και γι' αυτό εγώ χρησιμοποίησα για τη σημερινή Κίνα τον όρο πατερναλισμός, με την έννοια ότι εδώ έχουμε μια παρέμβαση του κράτους η οποία πολλές φορές είναι άτυπη, όχι απαραίτητα δηλαδή νομικά θεμελιωμένη, πολλές φορές είναι άτυπη, γίνεται καμιά φορά και με ανορθόδοξες μεθόδους του τύπου λέω στον επιχειρηματία το κράτος. Λέει στην επιχειρηματία, ελάτε παρακαλώ κύριε Τάδε, να συζητήσουμε στο Τάδε ξενοδοχείο, να πιούμε τσάι και να συζητήσουμε για το μέλλον της επιχείρησής σας. Και τον κρατάνε και κανένα μήνα, ξέρω εγώ, μέχρι να καταλήξουν σε μια από κοινού απόφαση. Συμβαίνουν αυτά. Έτσι, έχουν γραφτεί. Δεν τα αξιολογώ, απλώς τα λέω. Είναι παράδοξα για μας έτσι κι άλλως. Άρα, τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι είναι διαφορετικού τύπου, κατά τη γνώμη μου, έτσι όπως εγώ το βλέπω τουλάχιστον, διαφορετικού τύπου η κρατική παρέμβαση στην οικονομία, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που εξακολουθούσαν ακόμα να υπάρχουν τη δεκαετία του 50 και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις σήμερα. Το πρώτο είναι αυτό. Αλλά υπάρχει ένα δεύτερο
κατά τη γνώμη μου, πιο σημαντικό στοιχείο. Είναι ότι παρά το γεγονός ότι το κράτος διατηρεί ρητά, συνειδητά θα έλεγα, τον έλεγχο των στρατηγικών τομέων της οικονομίας, μόνο το 1/3 της βιομηχανικής παραγωγής σήμερα παράγεται από τον κρατικό τομέα. Το 2/3 παράγεται από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και το 3/3 είναι από τις επιχειρήσεις από τις μεικτές. Αντίθετα, στη δεκαετία του 1950, του 60, του 70 και του 80 ακόμα, από τον κρατικό τομέα παραγόταν το 70, το 80% της βιομηχανικής παραγωγής. Βλέπουμε δηλαδή μια ποσοτική διαφορά που υποδηλώνει και μια ποιοτική διαφορά. Τουλάχιστον έτσι όπως εγώ βλέπω τα στοιχεία. Αυτός είναι ο τρόπος που προσπαθώ να καταλάβω, ναι, το ζήτημα αυτό. Ξαναλέω όμως ότι για τα θέματα όμως, αυτά... Ναι, για τα θέματα είναι ποσοστιαία όμως αυτό. Αν τα δεις απόλυτα νούμερα, ο δημόσιος τομέας εξακολουθεί να επεκτείνεται. Δηλαδή ναι, ποσοστιαία, σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Όπως και υπάρχει επίσης και... αναπτύσσεται ο ιδιωτικός. Συμφωνώ μαζί σας. Όπως υπάρχει επίσης και μεγάλη συζήτηση και στο εσωτερικό του κόμματος και της κυβέρνησης για το τι μελιγενέστε για τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, με το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης υπήρξαν στο εσωτερικό της ηγεσίας φωνές που πίεζαν για μια μεγαλύτερη φιλελευθερωποίηση, δηλαδή για μεγαλύτερο άνοιγμα στην κατεύθυνση των ιδιωτικοποιήσεων. Δεν επικράτησε αυτή η άποψη, αλλά υπήρχε πάντως. Υπήρχε και υπάρχει ενυπνώση, πιθανότατα, αλλά υπάρχει πάντως. Κατά τη γνώμη μου, θα ήταν και λίγο παράλογο να ακολουθεί αυτή η τάση, ειδικά σε περίοδο οικονομικής κρίσης, όπου φάνηκε ότι η παρέμβαση του κρατικού τομέα, όχι μόνο στην Κίνα, αλλά και οπουδήποτε αλλού, μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια σε συνδίκες οικονομικής κρίσης. Τι έκανε το κινέζικο κράτος με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, που το έφυγε γιατί ήταν και είναι μια ανοιχτή οικονομία προς την παγκόσμια αγορά, προσπάθησε να προσανατολίσει τις βιομηχανίες της, να τις αναπροσανατολίσει, όχι το σύνολο, αλλά μεγάλο μέρος, προς την εσωτερική αγορά. Έτσι ώστε να αποφύγει τους κραδασμούς που έρχονταν από τη διεθνή πραγματικότητα. Και το κατάφερε σε μεγάλο βαθμό. Δεν έχει βέβαια και δεν θα μπορούσε να έχει τώρα τους οικονομικούς δείκτες ανάπτυξης του ΑΕΠ που είχε τις προηγούμενες δεκαετίες, το 10%, το 15% που είχε παλιότερα, αλλά συγκρίνοντας με αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη, στη Γερμανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εννοείται ότι η Κίνα συνεχίζει και τρέχει οικονομικά. Μου επιτρέπετε και εμένα μία σύντομη συμπληρωματική ερώτηση. Ας πούμε για τη συνεργασία κράτους και εταιριών, είπατε για το εσωτερικό. Στο εξωτερικό της Κίνας, κάποια στιγμή γινόταν αυτό στη δεκαετία του 90 και του 2000. Υπήρχε μια συνεργασία ανοίγματος επιχειρήσεων κινέζικων συμφερόντων, δηλαδή ένας ιδιώτης, μάλλον το κράτος επιδοτούσε κάποιον ιδιώτη να ανοίξει ένα μαγαζί στην Ελλάδα. Αυτό συνεχίζεται αυτή τη στιγμή και σε μεγαλύτερο επίπεδο, σε βιομηχανικό. Π.χ. εδώ που είμαι στην Γερμανία, βλέπω να ξεμετάγονται κινέζικες επιχειρήσεις, οι οποίες τώρα φέρνουν προσωπικό από την Κίνα. Έτσι, τους χτίζουν σπίτια, τους στεγάζουν και τους έχουν να δουλεύουν εκεί. Λοιπόν, αυτό γίνεται σε συνεργασία με το κράτος ή είναι ιδιωτικές πρωτοβουλίες? Το 2004 πρέπει να καταργήθηκε το μονοπόλιο του κρατικού εξωτερικού εμπορίου που υπήρχε μέχρι τότε. Όπως συνήθως συνέβαινε είτε σε σοσιαλιστικά κράτη είτε και σε άλλα κράτη αναπτυσσόμενα, που μπορεί να μην ήταν σοσιαλιστικά, αλλά προσπαθούσαν με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουν την οικονομική τους ανάπτυξη. Παρ' όλα αυτά, όμως, παρά το γεγονός ότι καταργήθηκε το μονοπόλιο του εξωτερικού εμπορίου, το είχε μέχρι τότε το κινέζικο κράτος είναι παρόν, έτσι κι αλλιώς, στην εξωτερική οικονομική πολιτική. Είτε άμεσα με κρατικές επιχειρήσεις, είτε έμεσα μέσω ιδιωτικών επιχειρήσεων, τις οποίες είτε προωθεί, είτε στηρίζει, είτε και ελέγχει. Και για να είμαστε και ακριβείς, δεν είμαστε πάντοτε σίγουροι αν μια εταιρεία κινέζικη που δραστηριοποιείται στο εξωτερικό είναι αμυγός κρατικών ή αμυγός ιδιωτικών συμφερόντων, ή αν πίσω από τον ιδιώτη κρύβεται το κράτος, ή αν πίσω από το κράτος καμιά φορά κρύβεται ο ιδιώτης επίσης, γιατί και τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν. Δεν είναι πάντοτε πάρα πολύ σαφές αυτό. Οπότε, ναι, πράγματι, όλα αυτά τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Το βέβαιο είναι ότι το οικονομικό δυναμικό της χώρας αυτής είναι τέτοιο που
ξεχυλίζει παντού. Είναι πρώτη σε συναλλαγές, οικονομικές συναλλαγές με την Αφρική. Πρώτη σε οικονομικές συναλλαγές με τη Λατινική Αμερική. Έχει υποσκελίσει δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλά, δεν συζητάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε πως αυτή η οικονομική της, πώς να την ονομάσουμε, πλημμυρίδα προς το εξωτερικό, τις ανησυχίες που προκαλεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανοιχτά τώρα πια λέγονται όλα αυτά. Ό,τι μέχρι πριν από 10 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση λεγόταν πίσω από κλειστές πόρτες, δηλαδή να προσέξουμε την Κίνα, γιατί θα μας καταπιεί, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς, τώρα τα λένε ανοιχτά. Και βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν και οι εσωτερικές αντιθέσεις συμφερόντων. Γιατί η Γερμανία έχει μεγάλα ανοίγματα οικονομικά με την Κίνα. Οπότε, ναι, μεν μπορεί να ανησυχεί και εκείνη για την οικονομική παρουσία της Κίνας στην Ευρώπη, αλλά από την άλλη, ακριβώς. Ακριβώς. Υπάρχει λοιπόν έτσι, όλο αυτό το πρόβλημα. Αυτό που είπατε ότι γινόταν, δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια δεν το είχε αντιληφθεί η Ευρώπη, πιστεύω ότι φυσικά και είχε αντιληφθεί τι γίνεται στην Κίνα. Προσπαθούσαν με κάθε μέσο όμως και με κάθε τρόπο να υποβαθμίσουν. Και όσον αφορά την ποιότητα της κινέζικης παραγωγής, εδώ πέρα στην Γερμανία τουλάχιστον που είμαι, μέχρι πριν 5-6 χρόνια λέγανε ότι είναι λίγο απίθανο. Ότι εντάξει, μπορεί να κάνουν οι άνθρωποι το άνοιγμά τους και την προσπάθειά τους, αλλά είναι λιγάκι απίθανο να πιάσουν τη δική μας τεχνολογία και τη δική μας ποιότητα. Αυτό πιστεύω ότι στην παρούσα φάση έχει ξεπεραστεί. Δηλαδή, η Κίνα, η ποιότητα παραγωγής της Κίνας είναι εισάξια περίπου. Ναι, ίσως είναι, και ανεβαίνει. Ένα μικρό σχόλιο. Και ανεβαίνει η ποιότητα, προφανώς. Ανεβαίνει η ποιότητα, αυτό είναι φανερό. Γιατί, επανέρχομαι σε αυτό που λέγαμε πριν. Η Κίνα έχει και έναν σχεδιασμό για την τεχνολογική της πρόοδο, ανάπτυξη και για την αυτονομία της στην τεχνολογική ανάπτυξη. Όπου έχει πετύχει μεν πάρα πολλά και έχει βάλει και ένα στόχο μέχρι το 2035, αν θυμάμαι σωστά, και μετά ένα δεύτερο επόμενο στόχο μέχρι το 2050, να είναι πρώτη με απόσταση και χωρίς εξάρτηση από άλλες χώρες. Να σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα για το τι συμβαίνει στην Κίνα σε σχέση με την Ελλάδα. Το Σαββατοκύριακο που πέρασε υπήρχε μια έκθεση στην Ελλάδα, στο ΜΕΚ, στην Παιανία, που αφορούσε τις μπαταρίες που φτιάχνονται στην Κίνα, τα ηλεκτρικά πάνελ, τους inverter κτλ. Οι ίδιοι οι Κινέζοι που είχαν έρθει και που μιλήσαμε μαζί τους, αυτό που λέγανε είναι ότι τα τελευταία 20 χρόνια στην Κίνα υπάρχει τέτοια ανάπτυξη που ούτε εμείς δεν το πιστεύουμε. Ήταν κατά μέσο όρο, παιδιά, από 30 μέχρι βαριά 40 χρονών. Σε διάφορες συνομιλίες που είχαμε για το πώς δουλεύουν και το τι κάνουν και συγκριτικά με βιντεάκια που έχουμε δει από την Αμερική, η τεχνολογία είναι πολύ προωθημένη. Δηλαδή, σε κάποια πράγματα έχουν φύγει τόσο μπροστά που αυτή τη στιγμή η Αμερική είναι πίσω. Έτσι. Και η δική μου ερώτηση πάνω σε αυτό το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που, όπως είπατε, ο 19ος αιώνας ήταν ο αιώνας της ταπείνωσης, ο 20ος αιώνας ήταν ο αιώνας του εξυγχρονισμού, αν ο 21ος αιώνας θα είναι τελικά ο αιώνας της κυριαρχίας για την Κίνα. Αυτό είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Βέβαια, θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι στο πολιτικό που αφορά την ηγεσία του κόμματος, αλλά πιο μετά. Αν μας επιτρέπει ο χρόνος, αλλιώς εγώ με μεγάλη μου χαρά, αν και εσείς ενδιαφέρεστε, να οργανώσουμε και μια δεύτερη και μια τρίτη και μια τέταρτη συζήτηση για τα μεγάλη θέματα. Χαρά. Βεβαίως. Γιατί εμείς σκεφτόμαστε να επεκταθούμε στην Κίνα, δηλαδή στην εξήγηση της Κίνας. Είναι... Ωραία. Εγώ είμαι πρόθυμος, αν και εσείς το επιθυμείτε, να συμβάλλω, αν μπορώ, στην περαιτέρω συζήτηση και με άλλες ευκαιρίες. Έχετε fans που έχουν ζητήσει να κάνουν και εκπομπή μαζί σας, να ξέρετε. Σας έχουμε. Λοιπόν, να έρθω τώρα σε αυτό που λέτε. Ναι, είναι φανερό ότι η οικονομική άνοδος της ισχύωσης της Κίνας τίνει να την καταστήσει πρώτη οικονομική δύναμη στον πλανήτη και κυρίαρχη. Είναι επίσης φανερό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μιλάω για αυτές πρωτίστως, αλλά δευτερευόντως και άλλες χώρες ισχυρές, αλλά κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, βρίσκονται σε μια καθοδική τροχιά, όχι τώρα, αρκετές τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι επίσης φανερό ότι αυτό τροφοδοτεί μια αυξημένη επιθετικότητα από την πλευρά των ΗΠΑ και αυτό φαίνεται παντού. Δεν χρειάζεται ούτε να το σχολιάσουμε ούτε να το αναλύσουμε. Είναι πασιφανές, είναι προφανές και με αυτά που γίνονται στον Ειρηνικό. Θυμάμαι ότι πριν από λίγες εβδομάδες ή μέρες εβδομάδες αποστρατεύτηκε ο διοικητής
του πολεμικού ναυτικού, τον ΗΠΑ, της διοίκησης του Ειρηνικού. Έκανε λοιπόν μια ομιλία στη Γερουσία ή στο Κογκρέσο, τώρα δεν θυμάμαι πού ακριβώς, στη Γερουσία, μου φαίνεται, στην Επιτροπή Εξωτερικών της Γερουσίας, και εκεί είπε ότι έχουμε υποτιμήσει τη στρατιωτική ίσχυ της Κίνας. Πρέπει να πάρουμε και άλλα μέτρα πέρα από αυτά που έχουμε ήδη πάρει, δηλαδή μια σειρά στρατιωτικές βάσεις, στρατιωτική παρουσία, τόσο συνολικά στο λεγόμενο Ινδοειρηνικό, όσο και σε πιο επιλεγμένα σημεία, Ταϊβάν, στενά της Μάλακα, που ελέγχουν τις οικονομικές ροές από και προς την Κίνα, η συμμαχία AUKUS με την Αυστραλία και μια σειρά άλλες τέτοιες κίνες που έχουν κάνει, οι οποίες προσπαθούν να σφίξουν τον κλοιό γύρω από την Κίνα και εγκυμονούν και τεράστιους κινδύνους για τη διεθνή ειρήνη και για την ανθρωπότητα, η αλήθεια είναι, αυτές οι κινήσεις. Γιατί και από την άλλη η Κίνα φυσικά μπορεί να ακολουθεί γενικά την πολιτική χαμηλών τόνων που χάραξε ήδη ο Deng Xiaoping, στη λογική ότι ενίσχυσε τον εαυτό σου, αλλά μην το δείχνεις. Αλλά βλέπουμε ότι και εκεί λαμβάνονται μέτρα και ενίσχυση του στρατιωτικού δυναμικού της χώρας και ενίσχυση της παρουσίας της όχι μόνο οικονομικής, αλλά και στρατιωτικής εκτός Κίνας, σιγά-σιγά, με λίγες βέβαια, ελάχιστες σε σύγκριση με αυτές των Αμερικανών στρατιωτικές βάσεις. Πριν μερικά χρόνια, συγκρίνοντας τις στρατιωτικές, τις αμυντικές δυνατότητες των δύο χωρών, Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, πολλοί έλεγαν ότι η Κίνα είναι ένας νάνος μπροστά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σήμερα δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, παρότι πάλι υπάρχει χάσμα μεγάλο. Ωστόσο και με την αξιοποίηση της τεχνολογίας και μεθόδων τεχνολογικών και στρατιωτικών έξυπνων, ας το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά, η Κίνα προσπαθεί να ισοσκελίσει την απόσταση αυτή. Παράδειγμα, αντί για τη δημιουργία μεγάλων αεροπλανοφόρων που είναι πανάκριβα όπως κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Κίνα έχει προτάξει, ας πούμε, για τα στενά της Ταϊβάν μιλώντας, ένα ευλίγιστο σύστημα αντιπλοϊκών πυράβλων, που είναι πάρα πολύ πιο φτηνό και πολύ αποτελεσματικό για τις στρατιωτική άποψη. Άρα λοιπόν, ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μένει να κριθεί, το τι ακριβώς θα γίνει. Εγώ θα έλεγα ότι εμείς ως Ελλάδα, ας πούμε, έτσι, ως χώρα, έχουμε συμφέρον να προτάξουμε μια εξωτερική πολιτική ειρήνης έξω από κάθε στρατιωτικό συνασπισμό, που δεν θα ευνοεί τις συγκρούσεις στρατιωτικές ή οικονομικές, που θα αναπτύσσει την οικονομική συνεργασία με όλες τις χώρες ανεξαιρέτως και με την Κίνα, στη βάση του αμοιβαία ισότιμου ωφέλους. Βασικό αυτό. Γιατί, κατά τη γνώμη μου, αυτό αφορά και την Κίνα. Αν προτάξεις το αμοιβαία ισότιμο όφελος, θα έχεις ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Αν ακολουθεί κανείς μια πολιτική εγώ ή εσύ. Ναι, ή μια πολιτική υποτέλειας απέναντι στον οποιονδήποτε. Είτε είναι η Κίνα, είτε είναι οι ΗΠΑ, είτε είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οποιοδήποτε. Το αποτέλεσμα θα είναι αντίστοιχο. Έτσι. Αυτές είναι οι σκέψεις μου γύρω από αυτό το ζήτημα. Να προσθέσω εγώ ακόμα, τονίζοντας για μια ακόμα φορά ότι η τεχνολογία στην Κίνα είναι τόσο μπροστά που άμα δείτε τη γραμμή παραγωγής βλημάτων αυτή τη στιγμή στην Αμερική και τη δείτε και στην Κίνα, είναι η μέρα με τη νύχτα. Έτσι. Δηλαδή, ίσως να μπορέσουμε να βάλουμε κάτω από το βίντεο αργότερα κάποια βίντεο και κάποια links, να δείτε στοιχεία για το τι πραγματικά συμβαίνει, γιατί η προπαγάνδα που έρχεται από τη Δύση για την Κίνα είναι τέτοια που είναι θολό το τοπίο για το τι πραγματικά γίνεται. Άνθρωποι που δουλεύουν στα εργοστάσια στην Κίνα και πολύ συχνά, και διακόπτω τώρα για να το αναφέρω αυτό γιατί είναι σημαντικό, που λένε ότι είναι κλεισμένοι μέσα στα εργοστάσια, όχι ότι δεν υπάρχουν και αυτά. Σου λέει ότι τα εργοστάσια, ζούμε μέσα στα εργοστάσια γιατί είναι εκτός κατοικημένων περιοχών, γιατί είναι επικίνδυνο και είναι μακριά. Οπότε μένουμε εδώ, δουλεύουμε, γυρίζουμε στο σπίτι μας για μια εβδομάδα. Είναι μια τεράστια χώρα. Πρέπει να αναφέρουμε ότι μιλάμε για 1 δισεκατομμύριο 400 εκατομμύρια ανθρώπους.
Ναι. Σύμφωνοι. Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση που νομίζω δεν θα προλάβουμε σήμερα να την κάνουμε. Σίγουρα, σίγουρα. Επανέρχομαι στο θέμα της, των διεθνών σχέσεων. Νομίζω ότι αυτό που έχει συμφέρον η ανθρωπότητα είναι από την ειρήνη, είναι από μια πολιτική που δεν θα οδηγεί στην αντιπαράθεση μεγάλων δυνάμεων για την διανομή και την αναδιανομή των σφαιρών επιρροής. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σε μια εποχή που οι δυνατότητες των όπλων είναι τεράστιες, μπορεί να αποδειχθούν καταστροφικές για την ανθρωπότητα, σε μια εποχή που η κλιματική κρίση επίσης μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική για την ανθρωπότητα, η ειρήνη πρέπει να είναι ο πρώτος στόχος. Ο πρώτος στόχος. Η ειρηνική συνύπαρξη των κρατών με βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου, όπως αυτές έχουν κατοχυρωθεί από το καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και διαμορφώθηκαν τις επόμενες δεκαετίες. Είναι ένα εργαλείο αυτές οι αρχές που πρέπει να το χρησιμοποιούμε, έστω και αν παραβιάζονται συχνά από τις μεγάλες δυνάμεις, πρέπει να το χρησιμοποιούμε, να το επικαλούμε και να το χρησιμοποιούμε, γιατί είναι ένα πολύ πολύτιμο και σημαντικό εργαλείο για τον αγώνα των λαών για την ειρήνη. Να κάνω εδώ μια παρατήρηση, θα ήθελα. Ανέφερε ο κύριος Καλτσόνης πολύ γρήγορα τον αιώνα της ταπείνωσης, που κατά τη γνώμη μου ήταν και τα αιώνας ταπείνωσης και για την Ελλάδα. Δηλαδή, την ίδια εποχή που, ας πούμε, το 54 που γίνονταν οι πόλεμοι του οπίου, έρχονταν οι κανονιοφόροι στον Πειραιά για να εμποδίσουν την Ελλάδα να πάει με το μέρος των Ρώσων στον πόλεμο της Κρυμαίας. Έχουμε δηλαδή μια κατάσταση εντελώς παρόμοια. Και σήμερα βέβαια έχουμε, πάλι είμαστε, τέλος πάντων υπάρχει ένας πόλεμος στην Κρυμαία. Και φυσικά τα δεκάδες εκατομμύρια που πέθαναν στους πολέμους που επακολούθησαν μέσα στην Κίνα με δυτική υποκίνηση, αλλά δεν τελείωσε ο πόλεμος, δεν τελείωσε ούτε το 50-52 τέλος πάντων που τελειώνει ο πόλεμος της Κορέας, ούτε το 1972 με τη συμφωνία του Κίσιντζερ και του Νίξον, τη συνάντηση τέλος πάντων αρχικά του Κίσιντζερ με τον Μάο και την υποτιθέμενη αναγνώριση της μιας Κίνας, η οποία τελικά δεν κρατήθηκε μια συνεπή στάση απέναντι στην Κίνα, η απειλή συνεχίζεται. Δηλαδή μετά τον αιώνα, ας πούμε, της ταπείνωσης, έχουμε σχεδόν έναν αιώνα απειλής. Πολιτική της μίας Κίνας παραβιάζεται. Ήδη από το 1978, αν δεν κάνω λάθος, εξοπλίζουν την Ταϊβάν οι Αμερικάνοι. Βάλανε πυρηνικά όπλα. Έχει γίνει περικύκλωση της Κίνας. Υπάρχει μια πολύ καλή παρουσίαση, το ντοκιμαντέρ του Μακαρίτη, του Τζον Πίλτζερ, το The Coming War on China, ο επερχόμενος πόλεμος στην Κίνα. Πέθανε ο Πίλτζερ στο τέλος του προηγούμενου χρόνου, νομίζω την τελευταία μέρα του 2023, όπου παρουσιάζει τις βάσεις στην Νότια Κορέα με πυρηνικά όπλα, με το πρόσχημα της απειλής από Βόρεια Κορέα, αλλά στοχεύοντας προς την Κίνα. Τις βάσεις στο Γουάμ, στην Οκινάουα, στις Φιλιππίνες. Τώρα που έχουμε πάλι έναν Μάρκο στις Φιλιππίνες, έχουν επεκταθεί τα συμβόλα. Πριν από λίγες μέρες, πριν από καμιά-δύο εβδομάδες δηλαδή, ανακοινώθηκε στην Washington Post ότι πλέον υπάρχουν μόνιμοι πεζοναύτες Αμερικάνοι στην Ταϊβάν. Και αυτά λίγο έξω από την Κίνα. Φυσικά, κατά τη διάρκεια του πολέμου της Κορέας υπήρχε η απειλή για χρήση πυρηνικών. Βέβαια. Και αποσύρθηκε ο στρατηγός. Μάθαμε ότι από Αμερικανούς διοικητές πυρηνικών υποβρυχίων, ότι το 1962 στην κρίση των πυράβλων στην Κούβα υπήρχε αποστολή να επιτεθούν στην Κίνα με πυρηνικά όπλα, χωρίς να είναι η Κίνα εμπλεκόμενη στη διαμάχη. Και μάλιστα με ελάχιστο πυρηνικό οπλοστάσιο. Ακόμα και σήμερα νομίζω έχουν μόνο καμιά πεντακοσαριά πυρηνικούς πυράβλους, οι οποίοι είναι υγρών καυσίμων. Δηλαδή μπορούν να χτυπηθούν με πρώτο χτύπημα, δεν προλαβαίνουν να τους γεμίσουν τα ντεπόζιτα για να τους εκτοξεύσουν. Όποτε θέλουν οι Αμερικάνοι, τους εξοδετερώνουν. Τώρα προσπαθούν να φτιάξουν μια αποτελεσματική πολιτική αποτροπής. Με τα νέα μέσα που ανέφερε ο κ. Καλτσόνης, τους πυράβλους που μπορούν να βυθίσουν πλοία κτλ. Είναι δηλαδή μια χώρα η οποία είναι ακόμα σε απειλή. Και υπάρχει φυσικά και η χρήση βιολογικών και η υπόθεση της χρήσης βιολογικών και χημικών όπλων κατά τη διάρκεια του πολέμου της Κορέας, σύμφωνα με τους ίδιους τους Κινέζους.
Οι Αμερικάνοι φυσικά αρνούνται αυτή την εμπλοκή και αυτή την χρήση. Παρ' όλα αυτά υπάρχει το γεγονός ότι μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου οι Αμερικάνοι μετέφεραν στις Ηνωμένες Πολιτείες τους Ιάπωνες επιστήμονες που δούλευαν σε αυτά τα απάνθρωπα προγράμματα με τον ίδιο τρόπο όπως μετέφεραν τον Φον Μπράουν και την ομάδα τους, τη γερμανική ομάδα, για να χτίσουν το πυραυλικό τους, την πυραυλική τους τεχνολογία. Οπότε η Κίνα εξακολουθεί να είναι σε απειλή. Θυμάμαι να θυμίσουμε και τον Τραμπ όταν ξεκίνησε η επιδημία, τέλος πάντων, όπως να τον ονομάσει κανένας, πανδημία δεν ήταν βέβαια, αλλά με τον κορονοϊό, που έλεγε ότι αυτό θα ευνοήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι θα κρατήσει κάτω την Κίνα. Και φυσικά τον συνεχιζόμενο οικονομικό πόλεμο, ο οποίος διακόπηκε μόνο πάλι για τα συμφέροντα της Δύσης, διότι αν σταματήσει η εισαγωγή κινέζικων προϊόντων φθηνών, ο πληθωρισμός στην Δύση θα εκτοξευτεί. Υπάρχει μια σχέση εξάρτησης από τη φθηνή παραγωγή από την Κίνα. Να βάλω εδώ μια τελεία, αλλά θέλω να τονίσω τη σημασία της άμυνας, τη διαμόρφωση και της εσωτερικής πολιτικής και της κοινωνικής και των προκαταλήψεων που δημιουργούνται. Και να αναφέρω φυσικά και τα επεισόδια στο Χονγκ Κονγκ, όπου οι διαδηλωτές διαδήλωναν με αγγλικές σημαίες, ζητώντας δημοκρατία, τη στιγμή που οι Άγγλοι διοικούσαν το Χονγκ Κονγκ με αντιβασιλέα. Δηλαδή, πώς να το πω, αν κατέβω εγώ στον Πειραιά και διαδηλώνω με τουρκική ή οθωμανική σημαία, ζητώντας δημοκρατία, πώς ακριβώς θα με αντιμετωπίσει το καθεστώς, πώς θα έπρεπε. Τα οποία αντιμετωπίστηκαν με πολύ επιείκεια από το κινέζικο κράτος. Να βάλω μια τελεία, να τονίσω το θέμα της απειλής. Και ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος τελείωσε. Ένα τελευταίο σχόλιο μόνο, να δώσω τη δική μου θεώρηση για το ζήτημα αυτό. Νομίζω ότι στην διεθνή σκακέρα αυτή τη στιγμή είναι προφανές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η αναθεωρητική δύναμη, δηλαδή εκείνη η δύναμη η οποία παραβιάζει τις αρχές του διεθνούς δικαίου και προσπαθεί να σταθεροποιήσει το έδαφος που έχει και να ανακτήσει καινούριο. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι και η Κίνα, εξαιτίας των δυναμικών που έχουν αναπτυχθεί, ειδικά μετά το άνοιγμα στην οικονομία της αγοράς μετά το 1990, έχει και αυτή και αναπτύσσει σιγά σιγά, ολοένα και πιο έντονα, τις δικές της ιδιωτελείς, ας τις ονομάσω έτσι, επιδιώξεις. Γι' αυτό και η ανάλυση μου ήταν αυτή που σας ανέφερα περισσότερα. Αυτό έτσι απλώς διευκρινιστικά, και νομίζω ότι είναι μια μεγάλη συζήτηση, μια ωραία συζήτηση που πρέπει να, όπως είπαμε, να τη συνεχίσουμε κάποια στιγμή. Ωραία. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει. Σας ξαναδούμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να κουβεντιάσουμε. Θέλω να κάνω, γιατί είναι μεγάλο θέμα, ανοίγει μεγάλο θέμα. Την αφήνω για την επόμενη φορά. Δεσμευτήκατε ότι θα ξαναέρθετε στην εκπομπή μας, θα ξαναείστε μαζί μας. Οπότε, εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Καλτσόνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σε όλους. Γεια χαρά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς.